ξεκίνησε και επίσημα το 16ο Kids Open Taekwondo από τον αθλητικό σύλλογο Taekwondo Καβάλας που πραγματοποιείται στο κλειστό αθλητικό κέντρο Αλεξάνδρα Δήμογλου στην Καλαμίτσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς τους αθλητές που βρίσκονται σήμερα εδώ στην Καβάλα. 800, έχει περάσει στους 820 αθλητές περίπου από 54 συλλόγους. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και μας δίνει και ελπίδα και δείχνει ότι το πρωτάθλημα μας είναι σε πάρα πολύ καλή διοργάνωση ώστε να διοργανώσει αυτούς τους αγώνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω μου, την ομάδα μου, τους εθελοντές μου, την τοπική κοινωνία και ειδικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Μουριάδη, που είχαμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και λύθηκε όσον αφορά την κερκίδα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Από εκεί πέρα είναι ένα πρωτάθλημα που ξέρετε ότι είναι θεσμός πλέον εδώ στην Καβάλα και το πρωτάθλημα μας ανεβαίνει κάθε φορά με κόσμο. Όπως βλέπετε, η συμμετοχή των συλλόγων είναι πάρα πολύ μεγάλη, γύρω στους 830 αθλητές. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή την διοργάνωση. Ευχόμαστε υγεία και πολλές διακρίσεις σε όλους τους συλλόγους. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η περιφέρεια θα είναι σε πολλές δράσεις, σε όλα τα αθλήματα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Θέλουμε να δώσουμε μια καινούργια έτσι, δυναμική στον αθλητισμό της περιφέρειάς μας, με τη βοήθεια όλων των φορέων και των διευθύνσεων. Και θα ήθελα με τις ευκαιρίες να πω υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο για την καινούργια χρονιά. Και φυσικά μεγάλο στοίχημα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια. Ούκο λίγες φορές έχετε φιλοξενηθεί, τα έχετε πει. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Αλεξάνδρα Δήμογλου και την αναβάθμισή του? Οι αθλητικές υποδομές είναι σίγουρα προτεραιότητα της περιφέρειας. Θέλουμε να έχουμε μια άριστη συνεργασία με το Δήμο Καβάλας αλλά και με όλους τους δήμους της περιφέρειάς μας. Γίνονται οι ανάλογες κινήσεις και από το Δήμο Καβάλας αλλά και από την περιφέρεια με τη συμμετοχή και των χωρικών αντιπεριφερειακών. Είμαστε σε καλό δρόμο, απλά όταν υπάρχουν οι ανακοινώσεις θα τις ακούσετε. Η κερκίδα που άνοιξε εδώ στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού έδωσε το OK. Πιστεύω ότι έχουν γίνει κατάλληλες κινήσεις από το Δήμο Καβάλας. Και όπως βλέπετε, χρησιμοποιούνται οι κερκίδες, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε το 16ο Kids Open, ένα τουρνά το οποίο πλέον έχει καθιερωθεί. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνο της. Όταν μαζεύονται περίπου 800 αθλητές μαζί με τους συνοδείους τους στην πόλη μας, μόνο πετυχημένο μπορεί να θεωρηθεί. Και σαν Δήμος Καβάλας, όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και στηρίζουμε πάντα με το μέτρο του δυνατού και του εφικτού που μπορούμε. Και βλέπουμε ότι τίνει να γίνει θεσμό συγκεκριμένη διοργάνωση, έτσι. Ναι. 16ο πλέον, μετά από 16 τουρνουά, νομίζω ότι έχει καθιερωθεί και ευχόμαστε να διπλασιαστούν. Είχαμε και μια ευχάριστη είδηση, άνοιξε και η κερκίδα εδώ στο Αλεξάνδρα Δήμο. Έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές εργασίες που χρειαζόταν. Από εκεί και μετά έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την τυπική αδειοδότηση της κερκίδας. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ως Δήμος φιλοξενούμε το 16ο Kids Open, μια γιορτή του Taekwondo, μια γιορτή του αθλητισμού που για το Δήμο μας πλέον έχει γίνει θεσμός. Η χαρά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί σε αυτόν τον χώρο εδώ μέσα βρίσκονται πολλά παιδιά. Τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του αθλητισμού, είναι το μέλλον του Taekwondo, είναι το μέλλον της Ελλάδος μας. Βλέπω, καταλαβαίνω με τη συμμετοχή των 54 συλλόγων ότι πλέον αυτός ο χώρος δεν μας χωράει. Θα πρέπει ως Δήμος λοιπόν να φροντίσουμε και ήδη έχουμε φροντίσει στο σχεδιασμό και στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου κλειστού αθλητικού κέντρου που θα μπορεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πολλά συγχαρητήρια στον Χάρη Παλτόγλου, στην ομάδα που τον πλαισιώνει για αυτό που κάνει για το Taekwondo όλα αυτά τα χρόνια και εμείς ως Δήμος θα είμαστε στο πλευρό του σε ό,τι μας χρειαστεί. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που είναι εδώ και είναι πάρα πολλοί από όλη τη Μακεδονία. Πλέον, όπως είπαμε, έχει γίνει θεσμός στην πόλη της Καβάλας. Μπράβο στο Χάρη, μπράβο στην όλη διοργάνωση. Να είναι γερός και να συνεχίζει να το προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμη.